Η ιστορία των πρωταγωνιστών σας στη σκόνη του χρόνου. Θα έλεγε κανένας ότι παίρνει ρεβάνς απέναντι στην ιστορία με Γιώτα Κεφαλαίο που κυριαρχεί σε προηγούμενες ταινίες σας. Η ιστορία με Γιώτα Κεφαλαίο. Ναι, είναι έτσι. Τα πράγματα είναι πιο... Είναι μια ιστορία τριών ανθρώπων ουσιαστικά. Όμως το φόντο παραμένει. Η ιστορία έχει επέμβει στη ζωή τους. Mm-hmm. Την έχει διαμορφώσει. Δεν είναι μόνο που τελικά από ένα σημείο και μετά ήδη προσπέρασαν όλα τα σύνορα που έβαζε η ιστορία σε μια προσωπική ιστορία. Και η ιστορία η προσωπική κέρδισε. Είναι μια ερωτική ιστορία που έγινε, ήταν τόσο δυνατή που πέρασε όλα τα σύνορα. The dust of time that falls on everything. Στη συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης είχα την αίσθηση ότι είναι σαν να μετανιώνετε τη ρεβάνς αυτή που είπα πριν της μικρής ιστορίας απέναντι στη μεγάλη και τους τραβάτε το χαλί κάτω από τα πόδια. Δηλαδή ο ένας αυτοκτονεί στο τέλος του προηγούμενου αιώνα, ναι. Συγγνώμη, και η Ρένζα Κόμπ Ελένη πεθαίνει. Κανένας από τους δύο δεν μπαίνει στον 21ο αιώνα. Λες και είναι η μικρή Ελένη. Από τους δύο αυτούς, λέω, που είναι πολύ εμβληματικές φυσιογνωμίες όμως μέσα στην ταινία, χάνονται με τον προηγούμενο αιώνα. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η μικρή Ελένη είναι σαν να είναι ένα είδος νεκρανάστασης της μεγάλης. Ναι. Είναι σαν ανάσταση αυτό το πράγμα, το χέρι που δίνει. Το χέρι με το νερό που στάζει. Είναι η συνέχεια του κόσμου. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι θα γίνει, είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό είναι το ερώτημα. Είναι μια άλλη ιστορία. Λέει η Ελένη, η μάνα Ελένη, κάποια στιγμή στην ταινία σας, ό,τι χάνω στο άγγιγμα, το κερδίζω στο όνειρο. Εκτός το ότι είναι μια πολύ όμορφη φράση, θα ήθελα να μου πείτε κάτι πάνω σε αυτήν, παραπέρα. Το λέει σε σχέση με ένα χωρισμό, ας δεν είναι. Ναι. Δηλαδή, αυτός είναι αλλού, σε κάποια φυλακή και αυτή είναι αλλού σε κάποια εξορία. Όταν δεν μπορεί να τον αγγίξει, τον ονειρεύεται. Αυτή είναι. Άλλωστε αυτή η σειρά γραμμάτων που υπάρχει συνέχεια μέσα από γράμμα είναι μια επικοινωνία πολύ δυνατή μέσα από το όνειρο. Γιατί δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια επικοινωνία μέσα από το όνειρο. Τον ονειρεύεται. Το όνειρο είναι και μια αντίσταση στην ιστορία, μια προσωπική δηλαδή διαμαρτυρία. Σε μια εποχή και σε μια κατάσταση που δεν έχει κανένα νόημα η οποιαδήποτε διαμαρτυρία, τα πράγματα ήταν πολύ σκληρά. Mm-hmm. Για όσους ξέρουν λίγο την εποχή εκείνη και το τι συνέβη με τους ενεξορία. Και δεν λέω τόσο, τα γκούλαγκ ήταν ακόμα πιο προχωρημένη και πιο βάρβαρη ιστορία. Είδα μια εκεί πέρα τριγυρίζοντας, ταξιδεύοντας, πέρασα και που τα κάποτε γκούλαγκ. Άδεια τώρα. Πώς είναι η αίσθηση? Είναι τραγικό, είναι τραγικό. Νομίζω ότι είναι τάφη. Δηλαδή, μπαίνοντας δεν βγαίνεις. Αποκλείεται να βγεις. Αποκλείεται να αντέξεις. Είναι ανατριχιαστικό αυτό. Είναι φοβερό. Φοβερό είναι. Μιλήστε μου λίγο για τους τέσσερις και διάσημους και πολύ σπουδαίους πρωταγωνιστές που είχατε σε αυτή την ταινία. Νομίζω ότι είχα την τύχη να δουλέψω με τέσσερις πραγματικά όχι μόνο εξαιρετικούς ηθοποιούς αλλά και εξαιρετικούς ανθρώπους. Stop! Cut! Ο Γουενταφό είναι πραγματικά έτσι και στη συναλλαγή του και στην επικοινωνία
καταπληκτικό παιδί. I like the scenario, I like his work. I thought it was a great opportunity to work with a great filmmaker. Η Ρεν είναι ένα κορίτσι που το ερωτεύεσαι πολύ εύκολα. Όχι μόνο γιατί είναι όμορφη, αλλά γιατί είναι, βγάζει μια ευγένεια. Και μεταδίδει και την αίσθηση αυτή και την ομορφιά. Και μια ποιότητα. I think it's very rare to be working with films with such a vision. Και ο Πίκολη είναι, έχει γεράσει αρκετά, κάπως γκρίνιαζε και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά είναι πολύ φυσικό όταν ένας κάνει κανείς αυτή τη διαδρομή τη δική του και βρίσκεται πια στο τέλος μιας ιστορίας με όλα τα συμπτώματα του μιας έτσι, απώλειας διαφόρων πραγμάτων, είναι σαφές ότι λίγο γκρινιάζει. Character and the eye of the director is sometimes the most important. How Theo works is it is between movie and between theater. I couldn't breathe. I was dying every day. Τι πρέπει να κάνεις. Ο Γκάνς είναι ένα φαινόμενο. Έχω δουλέψει και παλιότερα μαζί του στην αιωνιότητα. Εκεί ήταν, είχε ένα πρόβλημα ακόμα. Είχε ένα πρόβλημα η αλκοολισμού, η οποία το ταλαιπωρούσε και λοιπά και έμπαινε και έβγαινε σε κλινική. Αυτά είναι, έχουν περάσει. Έχει πια μια ταυτόχρονα μια σιγουριά για τον εαυτό του και μια, κάνει μια δουλειά πάνω στο ρόλο του που τη θεωρώ μοναδική. Δουλεύει την παραμικρή λεπτομέρεια. Όταν έρχεται πάνω, ακούει, μιλάμε και όταν έρχεται πάνω στο πλατό για το γύρισμα έχει μελετήσει την παραμικρή. Δεν κάνει ούτε μια κίνηση με το χέρι πάει. Πάντως αυτό το ρόλο πρέπει να το αναπτύξει. Από και κάτι πολύ, άλλο. Ναι. Φαίνεται αυτό από την ταινία. Κάτι άλλο. Κάποτε μιλούσαμε το. Είχαμε δει μαζί γιατί μου είχε ζητήσει ο Ηλίας Καζάν να δει το θείο σου. Τότε έβρω στην Αθήνα. Τελείωσε λοιπόν η προβολή. Μου είπε όλα τα καλά του κόσμου. Είχε έτσι μαγευτεί. Και εγώ είχα μερικές ερωτήσεις να του κάνω, μια και είχα την ευκαιρία. Πώς δούλεψε με μερικούς ηθοποιούς, ο Μπράντο και ο Τζέιμς Ντίν κτλ. Και μου λέει ο Μπράντο ότι πριν κάνουμε κάποια σκηνή, μου έλεγε, πες μου την κίνηση, θα πάω εδώ, πάω εκεί. Εντάξει, να μου πεις αυτό μόνο και άσε με να το κάνω. Μάλιστα. Και αν δεν σ' αρέσει, το ξαναπάνω. Και κάθε φορά, μου είπε, ήταν τόσο παραπάνω από αυτό που φανταζόμουν, που δεν έκανα τίποτα. Εγώ είχα πολύ συχνά την εντύπωση αυτή με τον Μπρούνο Γκάνς. Με τον Μπρούνο Γκάνς. Πολύ συχνά, σε αυτή την ταινία. Mm-hmm. Ενώ στην άλλη ταινία ήταν πολύ πιο επιβατικός, γιατί έβλεπα ότι το ζητούσε, το είχε ανάγκη. Ενώ ο Νταφόε στο... Ο Νταφόε με έχει ανάγκη. Απόλυτη. Στο masterclass πάντως που έδωσε, τώρα εδώ στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, έφερε και ένα παράδειγμα. Έλεγε ότι επειδή είχε δουλέψει πρόσφατα και με τον Lars von Trier, ναι, και τον ρωτήσανε για τη διαφορά να δουλεύει με τον Trier και με τον Αγγελόπουλο, ναι, είπε ότι ο Trier αρέσκονταν στο ατύχημα, δηλαδή στο να